Κύριε Μπουσουμπά, πρόσφατα ανακοινώσατε το σχέδιο δράση 2022 που αφορά σε αθλητικά σωματεία. Τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα ακριβώς και πότε θα ξέρουμε ποια σωματεία θα ενταχθούν σε αυτό? Ναι, όπως κάθε χρόνο εκδηλώνουμε το σχέδιο δράσης, το αναρτούμε στο διαδίκτυο, ενημερώνουμε τους συλλόγους και τους φορείς για να μας καταθέσουν τις προτάσεις οι οποίες είναι για συνδιοργανώσεις εκδηλώσεων. Έληξε πριν από 10 μέρες, 15 περίπου, αφού δόθηκαν και παρατάσεις για αυτό, γιατί κάποιοι δεν είχαν ενημερωθεί, συνήθως τα νησιά τα μικρά τα οποία δεν έχουν επαφή με το κέντρο. Τελειώσαμε, υποβλήθηκαν οι προτάσεις, είναι πάρα πολλές. Δηλαδή από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε και κάναμε σχέδιο δράσης μέχρι τώρα έχουν τριπλασιαστεί περίπου και φυσικά έχουν τριπλασιαστεί και τα απαιτούμενα χρήματα, τα οποία αγγίζουν το ποσό των 700.000. Εμείς δεν έχουμε τόσα. Σαν περιφέρεια δεν μπορούμε να διαθέσουμε τόσα λεφτά, αλλά θα προσπαθήσουμε να ικανοποιήσουμε όλα τα σωματεία και στο βαθμό που μπορούμε. Ήδη τώρα άρχισε η αξιολόγηση των προτάσεων, να δούμε ποιες δαπάνες μπορούμε εμείς να καλύψουμε, γιατί είναι και πράγματα που δεν μπορούμε, δεν μας επιτρέπει το νομικό καθεστώς. Και πιστεύω ότι τέλος του μήνα θα είναι έτοιμα να ανακοινωθούν. Ξέρουν περίπου πόσες προτάσεις υπήρξαν? Είναι περίπου 90 προτάσεις για το Βόρειο Αιγαίο. Και ο συνολικός προϋπολογισμός που θα διαθέσει η περιφέρεια? Η περιφέρεια διαθέτει γύρω στους 300.000, γιατί υπάρχουν και έκτακτα περιστατικά που πρέπει να καλυφθούν και εκεί τα σωματεία φτάσαμε να γυρεύουν το διπλάσιο. Τώρα φεύγουμε από το σχέδιο δράσης. Εσείς επιμελήσετε και την ενίσχυση εκτός του σχεδίου των αθλητικών σωματείων. Θέλετε να μας πείτε πώς έχουμε βοηθήσει τους αθλητικούς συλλόγους? Πρόσφατα, ακόμα δεν ανακοινώθηκε επίσημα, έχει τοποθετηθεί το στρώμα του επικοντό στο στάδιο Μυτιλίνης. Επίσης, θα χορηγηθεί, θα γίνει και παρουσίαση, πιστεύω, ένα ποδήλατο για τον πρωταθλητή μας, τον Παναγιώτη τον Πιτάδο. Πέρσι, πρόπερσι, ενισχύσαμε άλλους αθλητές, οι οποίοι έχουν πανελλήνια εμβέλεια. Είμαστε κοντά σε σωματεία, ο κύριος Μουτζούρης στέκεται πάρα πολύ σε αυτό το θέμα και δεν χαλάει κατά κάποιο τρόπο την καρδιά κανενός, όσο και στοιχίζει αυτά, γιατί είναι αρκετά λεφτά για την περιφέρεια, για τα δεδομένα της περιφέρειας. Επίσης, κάνουμε και παρεμβάσεις όπου μπορούμε σε στάδια, τα οποία δεν είναι στην αρμοδιότητά μας, είναι των Δήμων, όπως ξέρετε, αλλά κάνουμε παρεμβάσεις. Τώρα έγινε μια σύμβαση με την Ικαρία, το κλειστό της Ικαρίας, να τοποθετηθεί το παρκέ και στο στάδιο του Μαραθοκάμπου να γίνει μια περίφραξη. Πιστεύουμε αυτή τη χρονιά να πάμε και στο Καρλόβαση, να βάλουμε τον τεχνητό χλωοτάπητα και δεν ξέρω, κάπου αλλού παρεμβάσεις, ξέρω, γέρα, κάτι γήπεδα, να τα δούμε όλα αυτά δηλαδή, αλλά στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας γι' αυτά. Οπότε υπάρχει και προγραμματισμός για τα... Έχουμε δηλαδή στον προγραμματισμό μας κάποια άλλα επίπεδα? Ναι. Κοιτάξτε, εμείς μαζεύουμε τα... Επειδή ο αθλητισμός ασχολείται με αυτά, παίρνουμε τις προτάσεις, τις αξιολογούμε και τα δίνουμε στις αρμόδιες υπηρεσίες για να τα τρέξουν. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί, φεύγουμε από τον χώρο του αθλητισμού, είναι εκείνο του προσφυγικού μεταναστευτικού. Ναι. Πρόσφατα ο Περιφερειάρχης έκανε κάποιες προσφυγές σε ό,τι έχει να κάνει με τις δομές. Είχαμε κάποια εξέλιξη ως προς αυτό το θέμα και τι περιμένουμε εμείς σαν περιφέρεια? Περιμένουμε τώρα την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις προσφυγές. Κατά κύριο λόγο είναι για το περιβάλλον, ότι οι συνθήκες εκεί είναι λίγο απαγορευτικές, όχι λίγο πολύ. Νομικό πλαίσιο, να δούμε τι θα αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Η θέση μας βέβαια είναι πάντα σταθερή, ότι δεν θέλουμε τέτοιου είδους δομές στα δυο τα νησιά, γιατί στο Σισάμο τελείωσε, έγινε. Εδώ θα θέλαμε και το λέμε από την αρχή ότι να χρειαστεί ένα μικρό κέντρο, δεν ξέρω τι χρητικότητα θα έχει, 500-600 άτομα, να γίνεται γρήγορα ο διαχωρισμός μεταναστών και προσφύγων και όσοι παίρνουν την προσφυγική ιδιότητα να φεύγουν. Δεν χρειάζονται τα νησιά, ήδη έχουμε υποφέρει πάρα πολύ και από την Παγανή και από τη Μόρια και από οτιδήποτε άλλου είχαμε κέντρα τέτοια. Δεν χρειάζεται σε τέτοια περιοχή με τον Τούρκο απέναντι να υπάρχουν τέτοια κέντρα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με την αυτοδιοίκηση. Ναι.
σκέφτεστε να κατεβείτε ξανά υποψήφιος ή είναι νωρίς ακόμα να το συζητάμε? Νωρίς είναι ακόμα, αλλά πιστεύω να ξαναασχοληθώ πάντα με την, με τον συνδυασμό του κύριου Μουτζούρη, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ. Προσφέρει στην κοινωνία του Βόρειου Αιγαίου. Είναι ένας έξυπνος άνθρωπος, δραστήριος άνθρωπος και πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε, αν τα αποφασίσει και εκείνος, είμαι στη διάθεσή του.